Πριν ακόμα παραδοθεί και επίσημα στην κυκλοφορία, το νέο τμήμα του κάθε του οδικού άξονα Ηράκλειο Μεσαρά παρουσιάζει αυτή την τραγική εικόνα έξω από το τούνελ από Μαρμά. Και όμως αυτές απαράδεκτες εικόνες παρουσιάζει το νέο κομμάτι του δρόμου Ηράκλειο Μεσαρά. Πολίτες εκφράζουν τους φόβους τους για τα χειρότερα στην περίπτωση έντονων βροχοπτώσεων. Μεγάλες καθυζήσεις έχουν σχηματιστεί λόγω των κατολιστικών φαινομένων, κατάσταση η οποία αναμένεται να επιδεινωθεί με την εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων. Όποιος βιάζεται, σκοντάφτει. Βιάζονται να φτιάξουν το έργο, να τελειώσει το έργο και όπως το παραδώσουν. Απλά τα πράγματα. Έκανε μία βροχή πριν από 2 μήνες το καλοκαίρι, τον Ιούλιο, και τρέχανε τα νερά από γύρω-γύρω. Το χειμώνα που θα κάνει παρή χειμώνα, εκεί πέρα θα γίνει πόλεμος. Οπωσδήποτε αρνητικά είναι. Κακή κατασκευή, κανείς υπεύθυνος. Δεν είναι μόνο αυτό, είναι η γενικότερη διαχείριση αυτού του δρόμου. Θεωρώ ότι υπάρχουν ευθύνες και γενικότερα θα έπρεπε να υπάρχει μία μέρημνα. Είναι η δεύτερη φορά. Δηλαδή επαναλαμβάνεται, βλέπετε, είναι εμφανές το σημείο. Τεχνικά θα έπρεπε να έχουν δώσει λύση. Άνθρωπος δεν ενδιαφέρεται. Οι πρώτες δρογμές παρουσιάστηκαν στα τέλη του 2013 και σε ένα μήκος περίπου 30 μέτρων, πριν ολοκληρωθεί η παράδοση του επίμαχου τμήματος. Ακολούθησαν εργασίες αποκατάστασης, ωστόσο πριν από 1,5 χρόνο παρουσιάστηκαν νέα προβλήματα με ρογμές, των οποίων το πάχος έχει μεγαλώσει, όπως υποστηρίζουν οι ειδικοί. Είναι μπάζο όλο αυτό και παίζει, ξέρω εγώ, ξεσέρει κάτω. Ναι. Πότε τελικά θα ολοκληρωθεί ο κάθετος οδικός άξονας? Κοπελιά, ξέρεις πότε? Στις 31 του Μάρτη. Όταν δεν παραδοθεί, έχουμε 71 εκατομμύριο πρόστιμο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάντα θα υπάρχει πρόβλημα. Για ποιο λόγο το λέτε αυτό? Να μετακινείται το χώμα κάτω. Πάντα. Οπότε πιστεύετε και στο νέο κομμάτι που κατασκευάζετε θα υπάρξει μεγάλο πρόβλημα? Πάντα, και δεν πιστεύω ότι θα τελειώσει και ποτέ. Πέρα από τις ρογμές σε τμήματα του οδοστρώματος, παρουσιάζονται ρογμές και στα Πρανή. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο επίμαχο σημείο έχει κατασκευαστεί επίχωμα ύψους 35 μέτρων. Και όλα αυτά συμβαίνουν σε μια περιοχή όπου καταγράφεται μια γενικότερη αστάθεια λόγω των εδαφών. Διότι ο δρόμος από εκεί θα είναι πάντα χαλασμένος, θα έχει πρόβλημα για τα νερά. Το χώμα δεν είναι καλό, λέτε. Όχι. Το χώμα πέφτει εύκολα. Ναι. Αυτό είναι. Γι' αυτό ο δρόμος έπρεπε να πάει από εκεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης παρακολουθεί το φαινόμενο, ενώ από τις αρχές Ιανουαρίου έδωσε σχετική εντολή προς τον εργολάβο προκειμένου να αποκαταστήσει το επίμαχο τμήμα με ασφαλτικό, ωστόσο δεν υπήρξε ουσιαστικό αποτέλεσμα, ενώ πριν από λίγες μέρες ο Οργανισμός έδωσε για ακόμη μια φορά σχετική εντολή προς τον εργολάβο. Το στόργο λοιπόν πρέπει να έχει προδιαγραφές, Αμερικάνικες όπως το φίλο μου που είναι από Αμέρικα. Σε ό,τι αφορά στο τούνελ από Μαρμά, αρκετοί οδηγοί εξακολουθούν να κυκλοφορούν στο σκοτεινό τούνελ, το οποίο δεν έχει δοθεί στην κυκλοφορία, με ό,τι κινδύνους αυτό συνεπάγεται. Το ξέρουμε ότι είμαστε παράνομοι. Δεν είναι όμως επικίνδυνο. Ναι, είναι. Όταν προσέχεις όμως, όπου και να είσαι. Αν και υπάρχει σχετική σήμανση για την απαγόρευση της κυκλοφορίας, οδηγοί δεν φαίνεται να συμμορφώνονται στην προσπάθειά τους να κερδίσουν χρόνο στον τελικό προορισμό τους.